Το βασικό στοιχείο του σημερινού νομοσχεδίου, κυρίες και κύριοι, του Υπουργείου Εξωτερικών, το στοιχείο εκείνο το οποίο καθορίζει εν τέλει και τον αντιδραστικό και τον αντιλαϊκό του χαρακτήρα, είναι βέβαια οι διατάξεις του για την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Μονάδας ΕΤΙΑΣ. Πρόκειται για τα πρώτα 9 άρθρα από τα συνολικά 23 που έχει το νομοσχέδιο, με τα οποία ενσωματώνεται στο δίκαιο της χώρας μας ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1240 του 2018, που έχει την ονομασία Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού / ΕΤΙΑΣ. Έτσι, με τα άρθρα αυτά, έχουμε τη δημιουργία και λειτουργία στη χώρα μας και της ελληνικής βάσης αυτού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού, του ΕΤΙΑΣ δηλαδή, το οποίο συστάθηκε, όπως είπαμε, το 2018. Πρόκειται βέβαια για έναν κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καθιερώνει και θεσμοθετεί ένα ακόμη σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικού φακελώματος για τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης βίζα. Καθώς με το σύστημα ΕΤΙΑΣ θα συγκεντρώνονται τα προσωπικά δεδομένα υπηκόων τρίτων χωρών που θέλουν να ταξιδέψουν, όπως είπαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης βίζα, προκειμένου να εκδίδεται ή να μην εκδίδεται άδεια ταξιδιού σε αυτούς. Όμως, ακόμη και αν εξασφαλίσουν άδεια, ακόμα και αν υπάρξει άδεια, η στρατιωτικο-αστυνομική συνοριοφυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γνωστή και αμαρτωλή δηλαδή Frontex, τελικά μπορεί, έχει τη δυνατότητα να τους αρνηθεί την είσοδο. Με το σύστημα ΕΤΙΑΣ δημιουργείται μια νέα κεντρική βάση δεδομένων, η οποία θα συνδέεται φυσικά με όλες τις βάσεις του ηλεκτρονικού φακελώματος που διαθέτει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, διασυνδέεται με την EuroDAC, τη βάση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, τις βάσεις VIS, SIS2, τη βάση δεδομένων της Europol, ακόμη και της Interpol, το σύστημα ποινικού μητρώου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το σύστημα εισόδου και εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βάση ΕΤΙΑΣ χρησιμοποιείται φυσικά και από τη συνοριοφυλακή, ακτοφυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Frontex, και τη Europol και γενικά από όλους τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κεντρικούς, αλλά και αυτούς των κρατών μελών της. Τώρα, εδώ έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, το επανέλαβε και σήμερα, και λέει όχι επί της αρχής αυτού του νομοσχεδίου για το σύστημα ΕΤΙΑΣ. Ξεχνώντας ότι ο κανονισμός για αυτό το σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικού φακελώματος εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν στη χώρα μας κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προφανώς και συμφώνησε τότε με αυτόν τον κανονισμό σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η επιχειρηματολογία του, αυτή που ακούστηκε κυρίως στις επιτροπές, γιατί σήμερα απέφυγε να μιλήσει για τον ΕΤΙΑΣ, η επιχειρηματολογία του για το ότι η ελληνική μονάδα ΕΤΙΑΣ ιδρύεται ως τμήμα και όχι ως διεύθυνση που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί βέβαια να μην αντέχει να κρατήσει αυτό το όχι του, και δεν αντέχει εννοείται, όμως τελικά αποδεικνύει και σε ένα ακόμη ζήτημα, εδώ με το σύστημα ΕΤΙΑΣ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας συμφωνεί με αυτό και διαφωνεί μονάχα με τον τρόπο που αυτό εφαρμόζεται στη χώρα μας. Τώρα, τα προσχήματα για τέτοιου είδους, όπως το ΕΤΙΑΣ, συστήματα και μηχανισμούς παρακολούθησης και ηλεκτρονικού φακελώματος, είναι γνωστά και πολυμεταχειρισμένα. Τρομοκρατία, κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και άλλα, ανάλογα πάντα με τις γεωπολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αλλάζουν, δεν παραμένουν ίδιες, και των κρατών μελών, μέσα σε αυτό το πλέγμα των διαρκώς οξυνόμενων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Δείτε, ας πούμε, τι γράφεται στην αιτιολογική έκθεση του σημερινού νομοσχεδίου. Ως προς τους βραχυπρόθεσμους στόχους του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι εξυπηρετείται η ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει και να βελτιώσει την αρχιτεκτονική των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων εννοείται. Και βέβαια εδώ η κομψότητα των εκφράσεων είναι βασική ειδικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, των συνόρων, των έξυπνων συνόρων, των smart borders. Μια έννοια η οποία ως γνωστόν, για την τρομοκρατία μιλώ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κυριολεκτικά λάστιχο, καθώς μέσα σε αυτήν μπορούν να συμπεριληφθούν και συμπεριλαμβάνονται τα πάντα ως δυνητική τρομοκρατία. Και από εδώ βεβαίως απορρέουν, από εδώ ακριβώς απορρέουν και οι κίνδυνοι για τα πιο βασικά από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ ως προς τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΤΙΑΣ αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση η αύξηση του επίπεδου ασφάλειας και πρόληψης της παράνομης μετανάστευσης. Φυσικά εδώ πρόκειται για μια επίσημη ομολογία ότι η μετανάστευση αποτελεί έναν από τους κεντρικούς λόγους ύπαρξης αυτού του κανονισμού, καθώς και τα γνωστά περί βελτίωσης της προστασίας της δημόσιας υγείας, και αυτό πολυβολικό, και το επικαλείται συχνά πυκνά η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων και το ότι με την ΕΤΙΑΣ θα βελτιωθεί η ασφάλεια στο επίπεδο της προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Μάλιστα, οι συνέπειες όμως αυτού του κανονισμού αναμένονται και θα είναι βαρύτατες. Πρώτα-πρώτα, με το σύστημα αυτό ΕΤΙΑΣ, το οποίο ενισχύει όλο εκείνο το δρακόντιο πραγματικά αντιμεταναστευτικό νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγριεύει, αγριεύει ακόμη περισσότερο η καταστολή ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες. Και άρα οι ανθρώπινες τραγωδίες στα νερά της Μεσογείου δυστυχώς θα συνεχιστούν, για να μην πούμε ότι στην ουσία με το νομοσχέδιο αυτές οι τραγωδίες προαναγγέλλονται. Και δεύτερον, στην πράξη, μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς, τους πολυδέδαλους, αποδυναμώνονται και εκμηδενίζονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι περιπτώσεις απόδοσης πολιτικού ασύλου. Και εδώ μιλάμε για το πολιτικό άσυλο. Μιλάμε για κυνηγημένους δηλαδή ανθρώπους. Ενώ την ίδια στιγμή γιγαντώνονται και θωρακίζονται οι φράχτες που υψώνουν στα σύνορα, οι αστικές κυβερνήσεις για να τα ανοίγουν και να τα κλείνουν αυτά τα σύνορα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά των επιχειρηματικών τους ομίλων, όταν αυτές χρειάζονται φθηνό εργατικό δυναμικό. Το ξαναλέμε, ο μηχανισμός ΕΤΙΑΣ, το σύστημα ΕΤΙΑΣ, αποτελεί ένα ακόμη μέσο ενίσχυσης του ηλεκτρονικού φακελώματος των λαών. Αυτόν τον μηχανισμό προωθεί και υπηρετεί το νομοσχέδιο, δημιουργώντας σχετική βάση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στην πορεία, στη διαδικασία ενίσχυσης της αλληλοδιαπλοκής και της διασύνδεσης των μηχανισμών καταστολής των κρατών μελών, τόσο μεταξύ τους όσο και κεντρικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται φυσικά για ένα ακόμη εργαλείο της αντιδραστικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, το οποίο τελικό στόχο έχει να θωρακίσει το σύστημα της εκμετάλλευσης, αυτός είναι ο τελικός στόχος, την εξουσία δηλαδή των μονοπωλίων, ενισχύοντας το σκοτεινό και επικίνδυνο νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρόνια τώρα και εξακολουθεί να δημιουργείται, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, και το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, να χρησιμοποιείται και για τις παρακολουθήσεις και για τις υποκλοπές, υλοποιώντας εκείνο το δόγμα του όλοι είναι υπό παρακολούθηση. Το κόμμα μας, το ΚΚΕ, έχει καταψηφίσει φυσικά το σύστημα παρακολούθησης ΕΤΙΑΣ στην Ευρωβουλή, όπως άλλωστε έχει καταψηφίσει και το σύνολο του επικίνδυνου νομοθετικού πλαισίου και στην Ευρωβουλή και στην Ελληνική Βουλή. Το καταψηφίζουμε και σήμερα, φυσικά, αυτό το σύστημα ΕΤΙΑΣ και στην Ελληνική Βουλή. Δεν μένουμε όμως μονάχα σε αυτό. Ταυτόχρονα καλούμε την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα οργανωμένα να αγωνιστούν για την κατάργηση αυτού του νομοθετικού πλαισίου της καταστολής του φακελώματος και των παρακολουθήσεων και να δυναμώσουν την πάλη τους και να συγκρουστούν με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων εν προκειμένου της σημερινής και κάθε κυβέρνησης που εκφράζει τα συμφέροντα του κεφαλαίου για να διεκδικήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους. Για το δεύτερο μέρος τώρα του νομοσχεδίου, αυτό που αφορά την τροποποίηση του οργανισμού λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών, θέλουμε να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση, επειδή αναφέρεται εδώ στο άρθρο 21 ότι η μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπή σε ευρώ του προϊσταμένου πρέσβη της πρεσβείας του Κιέβου στην Ουκρανία αυξάνεται κατά 20% για ευνόητους λόγους εξαιτίας του πολέμου. Με τον τρόπο όμως που είναι αυτό το άρθρο διατυπωμένο δεν υπάρχει αναφορά και για το υπόλοιπο προσωπικό της πρεσβείας. Υπάρχει βεβαίως η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση όπου γράφεται κατ' επέκταση και των λοιπών υπαλλήλων, αλλά στο συγκεκριμένο άρθρο δεν υπάρχει καμία η παραμικρή αναφορά για τους εργαζόμενους στην πρεσβεία και τα προξενία της Ουκρανίας, της χώρας μας στην Ουκρανία. Τώρα, ορίστε, ναι βέβαια φυσικά. Μόνο σε αυτό, γιατί είναι μια εύστοχη παρατήρηση, αλλά καλύπτεται από το γεγονός ότι όταν αυξάνεται ο μισθός, η αποζημίωση του επικεφαλής, κατά αναλογία αυξάνονται και όλων των υπολείπων. Γι' αυτό και δεν γράφεται, αλλά καλύπτονται και όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι. Μάλιστα. Αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, κατ' επέκταση, αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη γνωρίζαμε, οπότε σύμφωνοι. Τώρα, ως προς την ουσία του δεύτερου μέρους του νομοσχεδίου, με το οποίο επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στο νόμο 4781 του 2021, με το οποίο, όπως είπαμε, καθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών, έχουμε ήδη τοποθετηθεί ως ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτού του νόμου πέρυσι στη Βουλή. Το βασικό για μας ζήτημα είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις φυσικά είναι ένας βασικός φορέας υλοποίησης της κεντρικής πολιτικής, της αντιλαϊκής πολιτικής, αφού προωθεί αντικειμενικά τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών και επιχειρηματικών ομίλων στο διεθνή τους ανταγωνισμό και εμπλέκει συνεχώς, γι' αυτό το λόγο ακριβώς, εμπλέκει συνεχώς όλο και πιο βαθιά τη χώρα μας στον επικίνδυνο σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπλέκει τη χώρα μας σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, και ένας τέτοιος είναι βέβαια και ο σημερινός πόλεμος του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, ένας πόλεμος που διεξάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας. Αυτή όμως η πολιτική βάζει σε περιπέτειες και μεγάλους κινδύνους το λαό μας, και αυτό είναι πολύ βασικό, είναι το πιο βασικό κριτήριο για το κόμμα μας, για το ΚΚΕ. Φυσικά το ΚΚΕ συγκεντρώνει την προσοχή του, συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα προβλήματα των εργαζομένων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών εν προκειμένου, στα ζητήματα που αφορούν τους μισθούς τους, τις συντάξεις τους, τα εργασιακά τους δικαιώματα, και προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ωστόσο, η υποστελέχωση, και αυτό πρέπει να το πούμε, η υποστελέχωση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου είναι εδώ, για χρόνια είναι εδώ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εντατικοποίηση της εργασίας των υπαλλήλων του, και βεβαίως είναι εδώ επίσης και η υποστελέχωση και των πρεσβειών και των προξενείων μας σε πάρα πολλές χώρες, και μάλιστα ειδικά εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλοί απόδημοι συμπατριώτες μας, οι οποίοι ταλαιπωρούνται συχνά από αυτές τις ελλείψεις του προσωπικού στις ελληνικές πρεσβείες και τα προξενία. Καταλήγοντας, λέμε κύριε Πρόεδρε ότι καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, όπως και όλα τα άρθρα για το σύστημα ETIAS. Ευχαριστώ.